Χρόνια τώρα υποστηρίζουμε πως στο κράτος του Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ, η αριστερά έχει χάσει τον δρόμο της. Η λεγόμενη αριστερά του Ισραήλ και η άκρα αριστερά του Ισραήλ έχει χάσει τον δρόμο της, τον εβραϊκό. Ταυτίζεται βασικά με τις liberal αξίες και ιδέες, πολεμώντας τον ίδιο τον Ιουδαϊσμό, τον ίδιο τον Εβραϊσμό, τον ίδιο τον Εβραϊκό λαό και τον ίδιο τον Σιωνισμό και το κράτος του Ισραήλ εκ των έσω. Αυτά τα λέμε χρόνια τώρα. Και μάλιστα, κατά την περίοδο την προεκλογική του 1997, πριν τις εκλογές του 1997 στο Ισραήλ, ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάου, τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, μιλώντας με τον, συνομιλώντας με τον μεγάλο καμπαλιστή Ραβίνο Ιτσχάκ Καντούρι, είχε γυρίσει και του είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η αριστερά έχει ξεχάσει να είναι εβραϊκή. Από τότε, πολλοί αριστεροί μέσα στο Ισραήλ, έτσι κι αλλιώς μια παρένθεση, στο Ισραήλ η αριστερά είναι μειοψηφική ανάμεσα στον εβραϊκό λαό, αλλά πολλοί από αυτούς τους αριστερούς, μέσα στους αριστερούς, ξέρουν να χτυπάνε και τον Νετανιάου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, λέγοντας ότι πώς τόλμησες να πεις ότι εμείς δεν είμαστε Εβραίοι. Πώς τόλμησες να πεις ότι εμείς είμαστε λιγότερο Εβραίοι από τους δεξιούς Ισραηλινούς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελάτε όμως που μέσα Νοεμβρίου του 2017 ο σημερινός νέος ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αριστεράς, παρεμπιπτόντως εδώ πέρα να σας πω ότι στο Ισραήλ υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα και η αριστερά του Ισραήλ βασικά εστιάζεται σε τρία κόμματα. Εστιάζεται στο λεγόμενο το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς του Ισραήλ, το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα της Αβοντά, όπως προκαλείται, μη φλέκεται Αβοντά, το οποίο σήμερα έχει συμμαχίσει με ένα πολύ μικρό κόμμα, μία ή δύο εδρών της Τσίπη Λίβνη και μαζί αποκαλούνται ως το λεγόμενο στρατόπεδο το σιωνιστικό, και δεν είναι τυχαίο Μαχανέα Τσιονί, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν διαλέξει τη λέξη σιωνιστικό, επειδή ακριβώς ένα μεγάλο κομμάτι του εβραϊκού λαού μέσα στο κράτος του Ισραήλ τους κατηγορούν ότι είναι αντισιωνιστές και post-σιωνιστές, δηλαδή μετασιωνιστές, που έχουν ξεχάσει τι είπα να πει σιωνισμός. Το άλλο κόμμα είναι το λεγόμενο κεντρό δίθεν κόμμα του Λαπίδ, το Yes Atid, το υπάρχει μέλλον, όπου ο Λαπίδ είναι ξεκάθαρα ότι είναι αριστερός, προέρχεται μέσα από τις τάξεις αριστεράς, απλά επειδή ξέρει ότι η αριστερά δεν πολύ πουλάει στο λαό, το παίζει κεντρός. Και το τρίτο κόμμα είναι το λεγόμενο κόμμα το άκρο αριστερό, που δεν έχουν καθόλου πρόβλημα να πούν ότι είναι αριστεροί, το κόμμα του Μέρετς. Εμείς το αποκαλούμε ως έκτρωμα, το μικρό κόμμα του Μέρετς. Αυτά είναι βασικά τρία κόμματα και υπάρχει ακόμα ένα κόμμα το οποίο βασικά δεν έχει ατζέντες πολιτικές, αλλά κάνει κάποια χατήρια της αριστεράς και είναι το λεγόμενο κόμμα του Κάχλων, το οποίο έχει σχέση μόνο με οικονομικά θέματα βασικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πάνω κάτω οι ψηφοφόροι της αριστεράς καταλήγουν να ψηφίζουν πάνω κάτω ένα από αυτά τα τρία κόμματα. Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Έχετε ο νέος ηγέτης, αυτός που προωθεί τον εαυτό του σαν νέο ηγέτη, του μεγαλύτερου από αυτά τα τρία κόμματα, που είναι το λεγόμενο κόμμα της Αβοντά, το Εργατικό Κόμμα, ο Άβι Καμπάι, ο οποίος βέβαια τυχαίνει να είναι Σεφαραδίτης από το Μαρόκο και ίσως και γι' αυτό η ψυχή του είναι ακόμα εβραϊκή και δεν έχει δεχτεί τόσο πολύ μεγάλη λάσπη επάνω της. Και έρχεται και λέει στα μέσα Νοεμβρίου του 2017, μπροστά σε συζήτηση που κάνει με φοιτητές Ισραηλινούς του δικού του κόμματος, οπαδούς του δικού του κόμματος, την νεολαία του κόμματος, την οργάνωση ΟΦΕΚ, που είναι βασικά η νεολαία του Εργατικού Κόμματος, στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν της Μπερσέβα, της Ισραηλινής πόλης Μπερσέβα. Έρχεται και λέει στους φοιτητές μπροστά, στους δικούς του οπαδούς, το εξής, ότι η αριστερά στο Ισραήλ έχει ξεχάσει να είναι εβραϊκή, έχει ξεχάσει το τι να πει να είσαι Εβραίος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άβι Καμπάι συνεχίζει και λέει ότι τα πάντα ξεκινούν από την Τωρά μας και τελειώνουν στην Τωρά μας, στην Τωρά, στην εβραϊκή πίστη. Προσέξτε, ποιος το λέει αυτό, ο Άβι Καμπάι, ο νέος, όπως προωθείται, αρχηγός του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ, του Αριστερού Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς που είπε ο Βενιαμίν Νετανιάου ήδη από το 1997.
Αυτό που λέμε συνέχεια εμείς, δυστυχώς, και είναι μεγάλο κρίμα, αλλά η αριστερά στο Ισραήλ, η κάποτε εθνική αριστερά στο Ισραήλ, του Μπενγκουριών και της Γκόλντα Μέιρ, έχει χάσει εντελώς τον δρόμο της. Και έχει ταυτιστεί απόλυτα με αυτές τις ιδέες του λιμπεραλισμού. Και δεν μιλάω εδώ πέρα για τους απλούς οπαδούς. Μερικοί από τους οπαδούς το κάνουν ίσως και από αφέλεια. Ή το κάνουν από αγαθότητα. Αλλά οι ηγεσίες τους κυρίως και ο σκληρός πυρήνας αυτών των κομμάτων έχουν ταυτιστεί υπέρ αυτών των ιδεών, όχι τόσο υπέρ των ιδεών, όσο πολύ περισσότερο από ένα παθολογικό ισχυρό μίσος, self-hate μίσος εναντίον του ίδιου του εαυτού ως Εβραίοι. Και αυτό πολεμάνε το εβραϊκό κράτος εκ των έσω για να το πριονίσουν και να το πριονίσουν ιδιαίτερα την εβραϊκή του ταυτότητα. Και το βλέπουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα. Για όσους, και το ξαναλέμε και θα συνεχίσουμε να το ξαναλέμε, για όσους θέλουν να λένε το Ισραήλ και καλά είναι ένα καλό ισχυρό κράτος που δεν έχει καλά αριστερούς, που δεν έχει μέσα του προβλήματα από την αριστερά, την παγκόσμια, κάνετε μεγάλο λάθος. Όπως όλα τα κράτη πλήττονται από αυτές τις αριστερές οργανώσεις, τις liberal οργανώσεις, έτσι ακριβώς και το Ισραήλ. Και πόσο μάλλον το Ισραήλ. Ο Τζορτζ Σόρος ρίχνει χρήματα για πάνω από περισσότερες από 300 τέτοιες μικρές αριθμό ΜΚΟ, με πολλά λίγα μέλη, αλλά ξέρουν να κάνουν τόσο πολύ μεγάλο θόρυβο και έχουν τόσο πολύ ισχυρή δύναμη. Έτσι λοιπόν μέσα στο Ισραήλ λειτουργούν πάνω από 300 αριστερές ΜΚΟ που πολεμούν το εβραϊκό κράτος εκ των έσω. Ταυτίζονται με τον Αράβα εχθρό, ταυτίζονται με αιρέσεις που οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την σημερινή κατάσταση του εβραϊκού λαού στη γη του Ισραήλ, για να προορίσουν τον ορθόδοξο εβραϊσμό, τον θετικό ορθόδοξο εβραϊσμό μέσα στο κράτος του Ισραήλ και να διαχωρίσουν και κάτω το κράτος από τη Ραβινία και έτσι ταυτίζονται με τους ρεφορμιστές, με τους conservatives. Ακόμα και υποστηρίζουν διάφορους μισιονέρεις, διάφορους προσελητιστές χριστιανικών ευαγγελικών οργανώσεων. Από την άλλη πλευρά ταυτίζονται με τους ομοφιλόφιλους και τα κινήματά τους. Και από την άλλη πλευρά ταυτίζονται με τους λαθρομετανάστες. Ναι, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με λαθρομετανάστες από το Σουδάν κυρίως. Ταυτίζονται φυσικά, όπως είπαμε, με τους Άραβες, τον Άραβα εχθρό, με τους ψευτοπαλαιστίνιους. Σε κάθε επίπεδο πολεμάνε τον εβραϊκό λαό. Πολεμάνε την εβραϊκή πίστη και πολεμάνε την εβραϊκή γη, την οποία θέλουν και άλλοι να συνεχίζουν να τη διαμελίζουν για να τη δώσουν στους εχθρούς του εβραϊκού λαού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξεχάσαν το να είναι Εβραίοι, μισούν μάλιστα πολύ περισσότερο το να είναι Εβραίοι. Ας μην κρυβόμαστε. Και μαζί με αυτό, εδώ απευθύνομαι και σε όλους εκείνους που τους ξέρουμε πάνω κάτω, μέσα στον εβραϊσμό στην Ελλάδα, μέσα στους Εβραίους της Ελλάδας, στους λίγους Εβραίους της Ελλάδας που υπάρχουν σήμερα. Και ξέρουμε ότι κάποιοι που μιλάνε και βγάζουν δημόσιο λόγο μέσα σε εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, και όλοι τους ξέρουμε μέσα στις εβραϊκές κοινότητες ποιοι είναι αυτοί, και όχι μόνο, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αριστερή ιδεολογία που έχουν πάρει από την αριστερά του Ισραήλ. Εντάξει, και ιδιαίτερα από την άκρο αριστερά του Ισραήλ. Τους ξέρουμε. Και οι οποίοι διοχετεύουν αυτή την ιδεολογία παρουσιάζοντάς την προς τα έξω ως τον σιωνισμό και καλά δήθεν. Ως τον εβραϊσμό και καλά δήθεν. Ελάτε όμως που ο ίδιος ο Αβι Καμπάι σας έχει βάλει τώρα τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, λέγοντάς σας ότι ξεχάσατε να είσαστε Εβραίοι. Ακριβώς αυτό ισχύει. Κρίμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν πονάει. Εμείς από την άλλη πλευρά δεν ξεχάσαμε καθόλου να είμαστε Εβραίοι. Δεν ξεχάσαμε καθόλου να είμαστε σιωνιστές. Αληθινοί σιωνιστές. Και για αυτό το λόγο θα πω ακόμα ένα μικρό παράδειγμα. Ένας από τους βασικότερους στόχους της Ισραηλινής αριστεράς, που έχει φτάσει να είναι εθνοπροδοτική, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Ισραηλινής αριστεράς εναντίον στο τι θεωρούν ως εβραϊσμό και ως σιωνισμό και τα λοιπά, είναι η εβραϊκή παρουσία στην πόλη, την αιώνια εβραϊκή πόλη της Χεβρώνας. Εκεί όπου είναι θαμμένοι οι πατριάρχες του Ισραήλ, ο Αβραάμ, ο Ιτσάκ, ο Ιακώβ, εκεί που είναι θαμμένες οι μητέρες του Ισραήλ, η Σαρά, η Ρυφκά, η Ρεβέκα και η Λέα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό τόσα χρόνια αγωνίζονται εναντίον
της εβραϊκής παρουσίας στη Χεβρώνα. Μία παρουσία που ήταν τόσο μακρόχρονη μέχρι και το μεγαφοβερό πογκρόμ, αντιεβραϊκό πογκρόμ του 1929, που οι Άραβες κάνανε εναντίον των Εβραίων της Χεβρώνας, σκοτώνοντας και σφάζοντας με τους ισχυρότερους τρόπους πάνω από 60 Εβραίους και τους υπόλοιπους τους εξόρισαν. Και έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια μέχρι τον πόλεμο του 67 να απελευθερωθεί η Χεβρώνα εκ του νέου το Ισραήλ, και παρόλα αυτά οι εβραϊκές κυβερνήσεις φοβόντουσαν να αφήσουν Εβραίους να κατοικήσουν στη Χεβρώνα, γιατί τι θα πει ο κόσμος. Μέχρι που την δεκαετία του 70 σιγά σιγά θαραλέοι Εβραίοι του κινήματος, του πατριωτικού θρησκευτικού κινήματος Γκούς Εμουνίν, άρχισαν και τον Ραβίνο Λέβιγκερ, άρχισαν και την Σάρα Νάξον, άρχισαν σιγά σιγά να ανοίγουν την πόρτα για να υπάρξει εβραϊκή παρουσία και εβραϊκός οικισμός στην Χεβρόν, που υπάρχει η δόξα τω Θεώ και μέχρι και σήμερα. Και τόσα χρόνια η αριστερά του Ισραήλ πολεμάει ιδιαίτερα την εβραϊκή παρουσία στη Χεβρόν. Ιδιαίτερα. Τους θεωρούν τους Εβραίους της Χεβρόν τους πιο φοβερούς Εβραίους, τους πιο εξτρεμιστές Εβραίους κτλ. Κτλ. Δαιμονοποίηση πλήρης. Ενώ αυτοί οι Εβραίοι είναι οι πιο σκληροί ακρίτες του Εβραϊσμού, τρώγοντας όλη την αραβική τρομοκρατία από τον περίγυρο, τον εχθρικό, τον αραβικό που υπάρχει γύρω τους. Ελάτε όμως, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που ο Καμπάι ακριβώς είπε αυτά τα πράγματα που είπε, διαβάστηκε, ήταν το Σάββατο που διαβάστηκε στις συναγωγές η περικοπή που είναι αφιερωμένη στο θάψιμο της μητέρας Σαρά, από τον Αβραάμ στη Χεβρώνα. Από τότε ο Αβραάμ πλήρωσε με χρήματα για να αγοράσει τον τάφο των Πατριαρχών, το Μαράτα Μαχπελά, και για να θάψει εκεί τη Μητριάρχησα Σαρά. Και γι' αυτό κάθε χρονιά, όταν φτάνουμε σε αυτή την περικοπή, στο Χαγέ Σαρά, οργανώνεται στο Ισραήλ αυτό που λέγεται το Σαμπάτ της Χεβρών, όπου η εβραϊκή κοινότητα της Χεβρώνας ανοίγει τις πόρτες της για να φέρει Εβραίους από όλο το Ισραήλ να επισκεφτούν και να είναι φιλοξενούμενοι για ένα Σάββατο στη Χεβρώνα, κατά το Σάββατο του Σιχευρών. Αυτή λοιπόν τη χρονιά, το 2017, δόξα τω Θεώ, πάνω από 35.000 Εβραίοι της γης του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ, ήρθαν να είναι φιλοξενούμενοι στο Σαμπάτ της Χεβρών, στην Χεβρών. Ακούσατε, πάνω από 35.000 Εβραίοι. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ηχηρό χαστούκι στην αριστερά του Ισραήλ, όπου σήμερα έχει δυστυχώς χάσει κάθε εβραϊκό δρόμο, κάθε σιωνιστικό δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Αμήν τι άλλο, για όποιον θέλει να παραμυθιάζεται, ας θυμάται. Ναι, μεν η Ισραηλινή αριστερά σήμερα ακόμα κρατάει κάποια από τα ηνία του κράτους αντιδημοκρατικά και με έναν τρόπο πολύ χουντικό, γιατί έχει διεισδύσει σε ισχυρές θέσεις εξουσίας που δεν αφήνει άλλους ανθρώπους να μπουν σε αυτές με άλλη ιδεολογία. Και αυτό κυβερνάει στις ισχυρές θέσεις στο στρατό, στις ανώτερες θέσεις του στρατού. Ενώ όποιος πλησιάζει από άλλη ιδεολογία τον πετάνε, βρίσκουν διάφορους τρόπους παράξενους για να τον πετάξουν. Ξαφνικά όλοι οι ιδεολογικοί τους αντίπαλοι μέσα στο στρατό τους βρίσκουν ιστορίες για να τους πετάξουν από το στρατό. Μπορεί να έχει διεισδύσει στις ισχυρές θέσεις της ασφάλειας και της αστυνομίας στο Ισραήλ. Μη τι άλλο, δεν είναι τυχαίο ότι τέσσερις από τους αρχηγούς, από τους επικεφαλείς της μυστικής υπηρεσίας της εσωτερικής του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΕΤ όπως λέγεται, της ΣΑΜΠΑΚ, τέσσερις από τους αρχηγούς σήμερα που έχουν βγει τώρα και έχουν πάρει σύνταξη, σήμερα βγαίνουν και σου λένε ότι είναι όχι απλά αριστεροί, ότι είναι άκρα αριστεροί. Και έρχονται και μάλιστα σε ειδικό συνέδριο που οργανώνεται στην Ιερουσαλήμ αυτές τις ημέρες και υποστηρίζουν το χειρότερο ακροαριστερό ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, το Σοβρίμ Στικά, που είναι μια οργάνωση η οποία έχει σαν σκοπό της τη δαιμονοποίηση του Ισραηλινού στρατού παγκοσμίως. Αντισιωνιστική καθαρά οργάνωση. Φιλοαραβική οργάνωση, και έχονται τέσσερις από αυτούς τους αρχηγούς, τους πρώην της ΣΑΜΠΑΚ, και την υποστηρίζουν. Και σου λέει ότι είναι ακροαριστερή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Για να καταλάβετε πόσο η αριστερά έχει διεισδύσει στις ισχυρές θέσεις και τις κρατάει κοντά της. Όπως έχει υπέρει τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρατιωτικά στο Ισραήλ, που δεν είναι πολλά. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Και εφημερίδες και ράδιο και τηλεόραση είναι στα χέρια της. Και δεν αφήνουν άλλους να μπουν. Όπως το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, το λεγόμενο Παγκάτς. Οι περισσότεροι από τους ανώτατους δικαστές είναι
ακροαριστερή, με ακροαριστερή ιδεολογία, δεν το κρύβουν κιόλας. Και όλη την ώρα κάθε σχεδόν εθνικό νόμο που ψηφίζει η ίδια η κυβέρνηση και το ίδιο το Ισραηλινό κοινοβούλιο του Ισραήλ Κνέσετ, τον ρίχνουν. Τον ένα μετά τον άλλον. Όταν δεν κοντράει τη δικιά του αριστερή ιδεολογία. Δηλαδή μιλάει για τρέλα. Έτσι η αριστερά μένει και ακόμα μπορεί να κρατάει τα ηνία του κράτους του Ισραήλ με αντιδημοκρατικό τρόπο. Όπως έχει διεισδύσει και στα πανεπιστήμια και τα λοιπά, και αυτό είναι γνωστό. Και σε άλλες χώρες γίνονται αυτά, δυστυχώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, και στον κόσμο της τέχνης, του κινηματογράφου και τα λοιπά. Συνήθως ο Ισραήλος κινηματογράφος είναι ακροαριστερή προπαγάνδα. Για όποιον θέλει να ξέρει. Αλλά προσέξτε τώρα. Παρόλα αυτά, αν τόσο ήταν η αριστερά η δυνατή μες στο Ισραήλ από την πλευρά του λαού, πώς είναι δυνατόν όλες αυτές τις δεκαετίες, τη μία μετά την άλλη, πάνω από 20 χρόνια και, ο λαός όταν φτάνει στην κάλπη, συνεχίζει να ψηφίζει, ο εβραϊκός λαός συνεχίζει να ψηφίζει την πλειοψηφία του, τις εθνικές, δεξιές και θρησκευτικές κυβερνήσεις, ακριβώς τα εθνικά κόμματα, τα δεξιά κόμματα και τα θρησκευτικά κόμματα. Αυτά παίρνουν όλη την ώρα δύναμη. Άσχετα αν τελικά κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει ή όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συνεχίζει να είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάου. Φυσικά δεν είναι ακροδεξιός όπως θέλουν να τον αποκαλούν. Και είναι αρκετά ανίσχυρο σε πολλά θέματα. Αλλά από την άλλη πλευρά ενοχλεί τόσο πολύ τους αριστερούς. Και αυτός συνεχίζει να είναι για τέταρτη φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να είναι. Με τη βοήθεια του Θεού, άσχετα αν εμείς κριτικάρουμε τον Νετανιάου εκεί που πρέπει για τις αδυναμίες του. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δόξα του Θεού, η βάση του εβραϊκού λαού στο κράτος του Ισραήλ γίνεται όλο και πιο πατριωτική. Γίνεται όλο και πιο θρησκευτική και πιο παραδοσιακή. Είτε πηγαίνουν και γίνονται Δατίν Λεωμίν, Μοντέρν Ορθόδοξοι, είτε πηγαίνουν και γίνονται Ούλτρα Ορθόδοξοι, Χαρεντίν. Πλησιάζουν όλο και περισσότερο οι Ισραηλινοί Εβραίοι την Τωρά και τον Θεό τους. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο οι Ισραηλινοί Εβραίοι γίνονται δεξιοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο εβραϊκός λαός μέχρι να ολοκληρώσουμε τον κύκλο με τη βοήθεια του Θεού και να φέρουμε την τελική λύτρωση και τον Μεσσία. Γι' αυτό ευχόμαστε πραγματικά με όλη μας την καρδιά στους αριστερούς στο Ισραήλ να ξυπνήσουν σε αυτούς που οποίοι έχουν μέσα τους ακόμα εβραϊκή καρδιά και εβραϊκή ψυχή και δεν είναι σπόροι του Ερευράβ όπως ο Άβι Καμπάι να ξυπνήσουν και να κάνουν μετάνοια και να γυρίσουν στον αληθινό σωστό δρόμο. Να θυμηθούν ξανά ότι είναι Εβραίοι με τη βοήθεια του Θεού.